Μετά τον Σάλο που είχε προκληθεί με τον απαταιώνα Δόκτωρ Κόντο Νικόλαο Κοντοστάθη, έρχεται μια νέα περίπτωση ψευτογιατρού, ο οποίο θεωρείται ότι είναι υπεύθυνο ήδη για πέντε θανάτου. Πρόκειται για 65χρονο φυσικό θεραπευτή που παρίστανε τον νευρολόγο και φέρεται να έχει εξαπατήσει 15 άτομα από διάφορε περιοχέ τη χώρα. Η περίπτωση αυτή ίσω να ξεπερνάει και αυτή του Νικόλα Κοντοστάθη, ο οποίο με ματζούνια και διάφορα άλλα κόλπα Επίθε ασθενεί κυρίως με καρκίνο να διακόψουν τις θεραπείες τους που είχαν χορηγήσει οι γιατροί τους και να ακολουθήσουν τις δικές του. Ο φυσικοθεραπευτής προσέγγιζε τα θύματα υποσχόμενος μια πρωτοποριακή θεραπεία για την σκλήριση καταπλάκας με ενέσεις βλαστοκιτάρων ώστε να θεραπευτούν πλήρω. Οι ασθενείς φαίνεται να πλήρωναν 15 με 20.000 -20 ευρώ την κάθε ένεση και πληροφορίε κάνουν λόγο να υπήρχαν ασθενεί που πλήρωσαν μέχρι και 150 έω 200.000 ευρώ για την κάθε ένεση. Τα θύματα του ψευτογιατρού εντοπίζονται σε όλη την επικράτεια, καθώ είναι από την Αθήνα, τη Χίο, την Κέρκυρα, τη Θεσσαλονίκη και άλλε περιοχέ. Στη συνέχεια, ο φυσιοθεραπευτής του οδηγούσε σε γιατρό τη Στουτγκάρδη, ο οποίο πιθανώ ήταν σε συνεννόηση και διαβεβαίωνε τα θύματα ότι όλα βαίνουν καλώ με την αγωγή. Σύμφωνα με πληροφορίε, η έρευνα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2020, όταν ο αδελφό ασθενού από την Θεσσαλονίκη κατήγγειλε τον 65χρονο γιατρό στου αστυνομικού τη υποδιεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματο. Η δικογραφία που έχει κατά πληροφορία σχηματιστεί σε βάρο του 65χρονου αφορά εκτό από το αδίκημα τη απάτη και αυτό τη ανθρωποκτονία κατά συρροή.